Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και ελάτε να συζητήσουμε για ένα θέμα για το οποίο ενδεχομένως πολλοί να μην είμαστε εξοικειωμένοι. Ξέρετε, στο ερώτημα υπάρχουν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, οι περισσότεροι από εμάς θα απαντήσουμε όχι, δεν υπάρχουν. Και όμως υπάρχουν. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε περιβαλλοντικές οργανώσεις, το λένε έρευνες. Έρευνες πολλών ετών, 90 ετών καταγραφές. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σημειώσεις τις οποίες έχω κρατήσει, ότι υπάρχουν 33 είδη καρχαρία, 29 είδη βάτων και σαλαχιών. Περισσότερο όμως, γιατί εγώ δεν είμαι επιστήμονος όπως το καταλαβαίνετε, θα μας πει η κυρία Ροξάνη Νασάν Νάγα Σπυριδοπούλου, είναι η περιβαλλοντολόγος και υπεύθυνη προγραμμάτων στην IEC. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πολύ σωστά, ναι, 33 είδη καρχαριών, 29 είδη σαλαχιών και βάτων και μία χήμερα. Αυτά τώρα τα νούμερα, ξέρετε, μας φαντάζουν κάπως έξω πραγματικά, με την έννοια ότι ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε και να πούμε «Α, οι ελληνικές θάλασσες έχουν καρχαρίες». Αυτό πώς αποτυπώνεται? Για ξεδιπλώστε μας λίγο την έρευνα, την καταγραφή που έχετε κάνει. Κοιτάξτε, εμείς συλλέξαμε από 7 διαφορετικές πηγές, από δημοσιευμένη βιβλιογραφία, εφημερίδες ή δημοσιεύματα στα social media, επίσημες αναφορές, αλλά και από προγράμματα επιστήμης των πολιτών, που είναι ότι οι πολίτες στέλνουν τις καταγραφές τους από διάφορα είδη που μπορεί να μην ξέρουν τι είναι, σε επιστήμονες και βλέπουν τι είδη παρατήρησαν. Και όλο αυτό το, η συλλογή όλων αυτών και αυτά που, αυτές οι καταγραφές που είχαν συγκεκριμένη χωρική πληροφορία, υπήρχαν δηλαδή συντεταγμένες ή μπορούσαμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς έγινε η παρατήρηση, συγκεντρώθηκαν συνολικά αποφέροντας περισσότερες από 4.500 καταγραφές που ανήκουν σε αυτά τα είδη που προαναφέραμε. Άρα τώρα γιατί μας φαντάζεται τόσο... Ναι. Γιατί μας φαντάζεται τόσο περίεργο, ίσως επειδή έχουμε στο νου μας ότι είναι είδη που κυρίως υπάρχουν στις τροπικές θάλασσες ενδεχομένως, ή έχουμε στο νου μας το μεγάλο λευκό καρχαρία που έχει και τις διάφορες ταινίες στο Hollywood. Όμως οι ελληνικές θάλασσες ήταν πλούσιες καρχαρίες και σαλάχια ανέκαθεν. Δηλαδή έχουμε στο Περιζώα Ιστοριέ του Αριστοτέλη μάλιστα περισσότερα από 15 διαφορετικά είδη που περιγράφονται με πάρα πολύ λεπτομέρεια και μάλιστα τα κοινά τους ονόματα είναι και τα κοινά ονόματα που έχουμε και σήμερα. Πως σκύλαξ το σκυλάκι, η λάμια, η λάμνα. Οπότε... Και να εξηγήσουμε βέβαια και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι στον τίτλο και σε αυτό που εμείς πολύ επιγραμματικά θα βάλουμε ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες καρχαρίες, δεν σημαίνει ότι σας προκαλούμε τρόμο, μην πάτε να κολυμπήσετε στις ελληνικές θάλασσες. Δεν εννοούμε αυτό. Μιλάμε για τις καταγραφές λοιπόν πολλών ετών και εσείς το κάνετε με την έννοια ότι ψάχνετε και την καταγραφή για να προστατεύσετε και αυτά τα είδη. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε? Ακριβώς. Δεν είναι εχθροί μας. Ακριβώς και δυστυχώς κάθε άλλο απογέμισε θα λέγαμε. Πρόκειται για είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην πλειοψηφία τους. Η Μεσόγειος έχει χαρακτηριστεί το πιο επικίνδυνο μέρος για αυτά τα είδη. Ανήκουν στις πιο απειλούμενες ομάδες σπονδυλωτών ζώων μετά από τα αμφίβια και δυστυχώς μειώνονται ραγδαία. Ο λόγος είναι επειδή έχουν πολύ αργούς ρυθμούς αναπαραγωγής και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάνουν λίγους απογόνους, λίγοι από αυτούς επιβιώνουν και παρότι δεν στοχεύονται από τους αλληλείς, πιάνονται, τυχαίνει να πιάνονται στα διάφορα εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια και τράτες. Και δυστυχώς δεν έχουν την ίδια ικανότητα να διατηρήσουν τους πληθυσμούς τους λόγω της αργής αναπαραγωγής τους μεταξύ άλλων. Οπότε είναι είδη τα οποία μάλλον αυτά κινδυνεύουν από εμάς
Όχι, μάλλον δηλαδή, σίγουρα, και παρά όχι, εμείς από αυτά. Και όχι εμείς από αυτά, έτσι, ναι, καλά το λέτε. Διαβάζω εδώ ότι τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν και σε συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης για τους Καρχαρίες και τα Σαλάχια, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί πάνω τώρα, φαντάζομαι, κυρία Σπυριδοπούλου, έγιναν και όλες αυτές τις συζητήσεις για αυτό που προαναφέρατε, για το πώς λοιπόν θα απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας για αυτά τα είδη και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρθουν. Πολύ σωστά. Έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε. Ήρθαν περισσότεροι από 200 επιστήμονες και παρουσίασαν εργασίες που δείχνουν τη δουλειά που κάνουν με αυτά τα είδη ως προς τη διατήρηση και την προστασία τους και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Μεσογείου και Ευρώπης σε άλλες περιοχές του κόσμου. Mm-hmm. Δεν θα πω ότι υπάρχει μία προσέγγιση που μπορεί ας πούμε να αλλάξει τις μειώσεις που δέχονται, έτσι, όπως και άλλωστε για τα περισσότερα ήδη διανύουμε αυτή τη στιγμή, την εποχή που γίνεται μια από τις πιο μεγάλες μειώσεις πληθυσμών και γι' αυτό ακούτε όλο και πιο συχνά να λέμε για τη βιοποικιλότητα και πόσο χάνεται. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα για την προστασία τους, καθώς είναι ακρογωνία η λύθη των οικοσυστημάτων, κρατάνε την ισορροπία τους μέσω της στήρευσης επειδή είναι αρκετά ψηλά στο τροφικό πλέγμα και είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε τις πιέσεις που δέχονται. Mm-hmm. Αλλά η προσέγγιση είναι κάτι το οποίο δεν είναι, ας πούμε, με μία πεπατημένη αποκλειστικά. Θέλει πολλές προσπάθειες από πολλούς διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με αλλοίς για αυτό το θέμα, γιατί είναι και οι άνθρωποι που είναι συνεχώς στη θάλασσα και έχουν επαφή πολύ συχνότερα από ότι εμείς όσα προγράμματα ερευνητικά και να κάνουμε. Και πρέπει να είναι και σύμμαχοι σε αυτή τη συζήτηση, να συμπράττουν εννοείται μαζί σας, όπως και είναι. Όπως γνωρίζω, οι περισσότεροι είναι. Δηλαδή, ακούνε και φυσικά συνεργάζονται, γιατί και εκείνους τους συμφέρει, το λέω με την καλή έννοια, μια καλή τέτοιου είδους συνεργασία και εννοείται, να γνωρίζουν ότι οι θάλασσες μας είναι πλούσιες. Και μάλιστα στο συνέδριο είχαμε και την παρουσία 17 επαγγελματιών αλλιέων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, που πραγματικά χωρίς αυτούς και συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα, δεν θα μπορούσαν να γίνουν η πλειοψηφία, ας πούμε, των προγραμμάτων έρευνας που πραγματοποιούνται τώρα, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι συνδεδεμένο με την αλληλεία και με την αλληλευτική έρευνα, οπότε είναι σίγουρα οι κύριοι ενδιαφερόμενοι και οι πρώτοι σύμμαχοι για αυτό. Εμείς να πω ότι σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης παρακολουθούμε και πλάνα τα οποία μας έχετε παραχωρήσει από τις δικές σας τις έρευνες και θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε και έναν χάρτη ο οποίος ουσιαστικά δείχνει τις καταγραφές, ένα χάρτη της χώρας ο οποίος δείχνει λοιπόν και τις καταγραφές έτσι με μπλε βούλες, μπλε σημεία υπάρχουν έτσι και οι καταγραφές όπως αυτές εσείς τις έχετε αποτυπώσει. Δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό τον χάρτη και σε ό,τι αφορά βέβαια και την Κρήτη, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή πιο συγκεκριμένο, τέλος πάντων, για να μας πείτε. Ναι, θέλω να επισημάνω ότι το κυριότερο που δείχνει αυτός ο χάρτης είναι ότι βλέπουμε παντού καταγραφές. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι στις περιοχές που δεν έχουμε, δεν αποδεικνύει ότι τα είδη αυτά απουσιάζουν. Απλώς είναι ότι δεν έχουμε από εκεί καταγραφές, γιατί δεν είχαμε είτε από επιστήμονες πολίτες, είτε από συγκεκριμένες έρευνες. Όπως βλέπετε στην Κρήτη, βόρεια έχουμε περισσότερες καταγραφές από τη νότια, mm. το οποίο πάλι δεν αντικατοπτρίζει την αυθονία ή ότι έχουμε περισσότερα, αλλά έχει να κάνει με το ότι έχουν γίνει περισσότερες έρευνες στη βόρεια Κρήτη. Και οι καταγραφές που βλέπετε που είναι πιο απομακρυσμένα και
δυτικά προς το Λιβικό Πέλαγος και, το, και τη θάλασσα των Κυθύρων. Είναι κυρίως από έρευνες που έχουν γίνει με παραγάδια, που εκεί έχουμε πιο πελαγικά είδη. Ωστόσο, οι γνώσεις μας είναι ακόμα πάρα πολύ αποσπασματικές και λίγες. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για είδη που ζουν πολύ βαθιά, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για πελαγικά, γιατί είναι πολύ περιορισμένη η έρευνα που έχει γίνει ή δεν είναι προσβάσιμα τα δεδομένα, συμβαίνει δηλαδή και αυτό. Ωστόσο, είναι εκπληκτικό να τα βλέπουμε όλα μαζί σε ένα χάρτη και να βλέπουμε τι γίνεται με όλα τα είδη. Υπάρχει, είναι... Α, ναι, ολοκληρώστε το που λέγατε. Ναι, η Κρήτη έχει τα περισσότερα είδη που υπάρχουν, έχουν καταγραφεί και αλλού. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια είδη τα οποία απουσιάζουν. Ωστόσο, για να σας πω πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δω και εγώ τα δεδομένα ξανά. Εκείνο το οποίο εγώ ήθελα να ρωτήσω είναι, βλέποντας αυτό τον ΧΟΑ χάρτη και προσπαθώντας εμείς οι ίδιοι να τον διαβάσουμε, η πιο πυκνή παρουσία, η πιο πυκνή καταγραφή δείχνει και κάτι σε ό,τι έχει να κάνει και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, με την ποιότητα των θαλασσών, ή είναι η καταγραφή όπως έχει γίνει μέχρι τώρα και δεχομένως αυτό να μεταβληθεί, είναι παράγοντας και αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα θα είναι παράγοντας, απλά στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή είναι και δείκτης υγείας και γενικότερα αυτό ισχύει για όλους τους μεγάλους θηρευτές, όπως είναι οι ξυφίες, όπως είναι ο ερυθρός τόνος. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε που έχουν παρατηρηθεί ήδη καρχαριών, σαλαχιών και χυμερών σε αυτές τις τελευταίες 9 δεκαετίες, όπου είχαμε την πληροφορία τη σημειακή. Δηλαδή, ξέραμε το χ και το ψ τις συντεταγμένες. Δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς πού κατανέμονται τα είδη. Και όπως σας είπα και πριν, ενδεχομένως αυτά τα κενά που έχουμε στο χάρτη, χωρίς καταγραφές, να μην δείχνουν το ότι τα ίδια αυτά απουσιάζουν, αλλά το ότι δεν είχαμε την προσπάθεια, ναι, και την ερευνητική, έτσι ώστε να παρατηρηθούν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας δώσετε μία εικόνα, έτσι να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς τι είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στις θάλασσές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.